Και βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, στην 15η κατήχησή του, εις την παράγραφον ΚΒ, 22. Αλλά ποιον της παρουσίας αυτού το σημείον εστί, μήποτε τολμήσει δύναμις εναντία μιμήσαστε. Ενθυμίστε, αφού τελειώσαμε τα του Αντιχρίστου, έρχεται τώρα ο Άγιος Κύριλλος να μας πει τα περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι το βάρος πρέπει εδώ να το ρίξουμε. Ο Χριστός ξανάρχεται. Και αφού είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους το όλο θέμα πως ο Χριστός έρχεται, τώρα συνεχίζει να μας λέγει το πως ο Χριστός έρχεται. Αλλά λέγει, ποιο είναι το σημείο της παρουσίας του, ποιο είναι το σημάδι της παρουσίας του. Το σκεφτήκατε ποιο μπορεί να είναι το σημάδι της παρουσίας του? Διότι πρέπει να το γνωρίζουμε και θα πρέπει να είναι μοναδικόν και θα πρέπει να είναι ανεπανάληπτον, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση που κάποιος, ποιος άλλος από τον Αντίχριστον, αυτό το σημείο να το μιμηθεί. Είδατε, μήποτε τολμήσει δύναμης εναντία. Ποια είναι αυτή η εναντία δύναμης? Ο Αντίχριστος. Να τολμήσει να μιμηθεί αυτό το σημείο. Πρέπει λοιπόν το σημείο αυτό να είναι μοναδικόν, αποκλειστικόν, ανεπανάληπτον. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Και τότε φανίσετε φυσί, λέγει, το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος ο Κύριος θέτει το σημείο αναγνωρίσεως ότι έρχεται από τον ουρανό. Είναι στο κατά Ματθαίον 24 κεφάλαιο στίχος 30. Τότε λέγει θα φανεί το σημάδι. Ξέρετε, θα πει σημείον. Σημείον θα πει πολλά πράγματα και είναι μία πολύ σημαντή λέξη. Θα πει θαύμα, σημείον. Θα πει έμβλημα. Θα πει σημάδι. Θα πει οροθέσιον. Θα πει πολλά πράγματα η λέξη σημείον. Πρέπει δε να σας πω ότι είναι πιο χαρακτηριστική η λέξη σημείων από τη λέξη θαύμα. Όταν γράφει επί παραδείγματι η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός επίησε σημεία, είναι πιο σπουδαία η λέξη από τη λέξη θαύμα. Γιατί ταυτοχρόνως η λέξη σημείων είναι το θαύμα που στέκεται οροθέσιον. Είναι θαύμα οροθετικών. Αυτό θα πει σημείο. Στο βιβλίο του Εζεκίηλ επί παραδείγματι, εκεί που λέγει πριν προβείς, εκείνο το θαυμαστόν όραμα του Εζεκίηλ που μου είναι συγκλονιστικό, σας το έχω πολλές φορές πει, να σφραγίσει τους ανθρώπους, να βάλει το σημείο επί των μετόπων εκείνων που δεν θα χαθούν, που οδυνώνται για ό,τι κακό συμβαίνει από τους ειδωλολατρούντας και διάρχοντας της πόλεως Ιερουσαλήμ. Το σημείον, ποιο σημείον? Ξέρετε ότι σημείον ακόμη είναι και το γράμμα ταφ. Και το γράμμα ταφ εις το φοινικικόν αλφάβητον. Ανοίξτε την εγκυκλοπαίδεια, θα το βρείτε.
όπως διασώζεται εις το μικρογράμματον αλφάβητον το λατινικόν. Οπότε τον, θα λέγαμε, των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ξέρετε πως είναι το μικρό ταφ. Το κατσουνάκι του από κάτω δεν είναι παρά καλλιγραφικό. Είναι το σημείο του σταυρού. Ένα σταυρός είναι. Αυτόν το ταφ. Και λέγεται σημείο. Το είπα για να καταλάβετε πόσο σπουδαία είναι η λέξη σημείο. Μάλιστα υπάρχουν ερμηνευτές που λέγουν, γιατί εδώ παρακάτω θα μας πει ο Τίμιος Σταυρός, που λέγουν ότι το σημείο δεν είναι παρά αυτός, αυτή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Απλώς σας το λέγω έτσι για λόγους γνώσεως, να το ξέρετε. Διότι η ενανθρώπιση του Θεού είναι σημείο. Και ποιος άνθρωπος μπορεί να κατέβει από τον ουρανό? Μη μου πείτε κατεβαίνει και ένας με αλεξίπτωτο. Μη μου το πείτε αυτό. Ποιος άνθρωπος κατεβαίνει από τον ουρανό? Για να κατεβεί πρέπει να έχει ανεβεί. Και ποιον ουρανό? Δεν είναι ούτε ο μετεωρολογικός ουρανός, ούτε ο αστρικός ουρανός. Είναι ο εκτός σύμπαντος ουρανός. Είναι ο πνευματικός ουρανός. Ποιος αποτελεί πράγματι σημείον αυτή η ανθρωπινή φύση του Χριστού? Γιατί, να, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εκεί. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Όψονται σημείον, θα δουν, εις ον εξεκέντησαν. Εκείνον τον οποίον ελόγχησαν. Και δεν λόγχησαν μόνο εκείνοι κάποιοι. Ένας στρατιώτης λόγχησε. Ένας. Αυτός που ήταν, θα λέγαμε, ο στρατιώτης που θα δίνει τη χαριστική βολή. Ένας. Και όμως λέει εξεκέντησαν. Γιατί στον πληθυντικό? Είναι όσοι λογχίζουν τον Υιόν του ανθρώπου μέσα στους αιώνες, με τις αμαρτίες τους και με τις αθείες τους και με την απιστία τους εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Λογχίζουν, διαρχώς λογχίζουν. Γι' αυτό και πληθυντικός αριθμός. Εκείνοι λέει οι οποίοι εξεκέντησαν. Αλλά θα μου πείτε, εάν ο Υιός του ανθρώπου είναι σημείον, τότε εδώ, όπως το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος και οι πιο πολλοί πατέρες, είναι ότι έχουμε σημείον πρώτου σημείου. Άρα έχουμε δύο σημεία. Το ένα είναι η ενανθρώπιση, ότι αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν ως παρακατιανόν, ως τυποτένιον, ως απατεώνα. Αυτός γίνεται σημείον. Και έρχεται. Τότε προηγείται τούτου του σημείου ένα άλλο σημείο. Ποιο σημείο? Ο Τίμιος Σταυρός. Δεν θα μείνω όμως σε αυτή την ερμηνεία, δεν θα μείνω μόνο ότι έχουμε ένα σημείο. Το σημείο που, όπως λέει εδώ, σημείο δε αληθές ειδικών του Χριστού εστίν ο Σταυρός. Αυτό είναι το σημείο. Προσέξτε αγαπητοί, το σημείο του Σταυρού λέει ότι είναι ειδικό του Χριστού. Δηλαδή ειδικό του. Το «ι» το πρώτο δεν είναι εψιλον γιώτα, είναι γιώτα. Δηλαδή δικό του. Όχι ειδικών με εψιλον γιώτα, με γιώτα. Δηλαδή το καταδικό του σημείο. Γιατί? Διότι είναι εκείνο το σημείο με το οποίο εδόξασε τον Πατέρα και εδοξάστηκε. Θυμηθείτε όταν ο Χριστός είπε λίγο πρώτου πάθους του, «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Από τι, πού, πώς, ποι είναι η δόξα του Υιού, ο Σταυρός. Αλλά εάν δια των Υιών είναι η δόξα, αναφυσβήτητα
Ο σταυρός δια τους απίστους είναι χλέβη. Είναι κάτι το ακατανόητο, ακατανόητα χαμηλό. Σταυρός, δόξα. Για ποιους? Για τους απίστους. Εδώ τώρα παρακαλώ, ελάτε να μου πείτε το γιατί. Θα το δείτε στην πράξη με έναν χαρακτηριστικό τρόπο. Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Οι χιλιαστές είναι του Θεού άνθρωποι ή του διαβόλου? Είναι του Χριστού ή του Αντιχρίστου οι άνθρωποι αυτοί? Είναι του Αντιχρίστου. Γιατί? Διότι τρέμουν μπροστά στο σημείο του Τιμίου Σταυρού. Όταν σε δουν να κάνεις το σταυρό σου, δαιμονίζονται. Θεωρούν και λένε, μα ο σταυρός είναι όργανον κατά δίκης του Χριστού και εσύ τον προσκυνάς τον σταυρόν. Καθόλου το μήκος της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί μου, θέλετε, και καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης, κατά κεκριμένων τρόπων, είναι διάχυτη παρουσία του Τιμίου Σταυρού. Διάχυτη. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Τίμιο Σταυρόν? Εάν λέγει έχω κάτι για να καυχηθώ, δεν έχω σε τίποτα να καυχηθώ παρά εις τον Σταυρόν του Χριστού. Αυτό είναι το καύχημά μου, ο Σταυρός του Χριστού. Το καύχημά μου, εάν ο Σταυρός δια τους απολυμμένους, λέει στο πρώτο κεφάλαιο προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, είναι μορία και δια τους Ιουδαίους σκάνδαλο, αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, πως ένας Θεός σταυρώνεται? Είναι δυνατόν ο Θεός σταυρώνεται? Για μας όμως ο Σταυρός του Χριστού, συγκεκριμένα ο Σταυρός του Χριστού, είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμη. Διότι με τη σοφία του Τιμίου Σταυρού έσωσε τον άνθρωπο. Και με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έσωσε τον άνθρωπο. Συνεπώς, εκείνος ο οποίος δέχεται τον Τίμιο Σταυρό ανήκει στον Χριστό. Οι χιλιαστές μη δεχόμενοι των Τίμιων Σταυρών, που το θεωρούν το σημείο αυτό αποτρόπαιον, όχι τρόπαιον, αποτρόπαιον σημείο, οι άνθρωποι αυτοί, καταλάβατε τώρα σε ποια, που ανήκουν? Στον Αντίχριστο. Γιατί απλούστατα ο Αντίχριστος δεν θα χρησιμοποιήσει το σημείο του Σταυρού, διότι θα πολεμήσει τον Χριστόν, άρα και τον Σταυρό του. Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει λοιπόν ο Αντίχριστος το σημείο του Σταυρού? Διότι αν το χρησιμοποιούσε το σημείο αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ θα υπηρετούσε τα συμφέροντα, αυτό που έχει συμφέροντα, του Χριστού. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει το σημείο αυτό. Τώρα ίσως μπορείτε να καταλάβετε γιατί οι χιλιαστές δεν λέγονται αιρετικοί, λέγονται αντίχριστοι. Χρόνια ακούμε τον χαρακτηρισμό, οι χιλιαστές είναι αντίχριστοι, για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο, αγαπητοί. Ώστε το σημείο αυτό είναι μοναδικά κτήμα, μοναδικό κτήμα, αληθινό κτήμα του Χριστού. Δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτό, ο Τίμιος Σταυρός. Φωτοειδού σταυρού σημείων προάγει τον βασιλέα. Δηλούν τον σταυρωθέντα πρότερον. Είναι οι δόντες οι πρότερον εκκεντήσαντες και επιβουλεύσαντες Ιουδαίοι κόψονται φιλέ κατά φυλάς λέγοντες κλπ. Ότι ο σταυρός, λέγει αυτός, θα είναι φωτοειδής. Θα λέγαμε, δηλαδή,
θα εμφανιστεί στον ουρανό ο Τίμιος Σταυρός. Ναι. Κοιτάξτε, προάγεται, δηλαδή προπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός της παρουσίας του Χριστού. Θα είναι κάποιο ξύλο, θα είναι εκείνο το παλιό το ξύλο, εκεί, σε εκείνο το ξύλο που σταυρώθηκε ο Χριστός. Όχι. Δεν είναι η ύλη, αλλά είναι το σύμβολο. Είναι γνωστό, όταν πάρω δύο ξύλα και τα κάνω σταυρό, τα προσκυνώ. Όταν χαλάσω αυτά τα ξύλα, δεν προσκυνώ τίποτα. Δεν προσκυνώ λοιπόν την ύλη, η οποία ύλη μπορεί να είναι χρυσός, να είναι άργυρος, να είναι ξύλο, να είναι πέτρα, να είναι ό,τι θέλει. Προσκυνώ το σημείο του Τιμίου Σταυρού και όχι την ύλη το ξύλο, αλλά το σημείο θα δοθεί βεβαίως με μία ύλη, διότι και επί μιας ύλης εσταυρώθη ο Χριστός, διότι έφερε αληθινά υλικό σώμα. Έτσι έχουμε το σταυρό που κρέμεται από το λαιμό μας. Αγαπητοί μου, μη βάζετε καρδούλες εδώ μενταγιών, πενταγιών, πως θα λένε αυτά πράγματα, καρδούλες, πεταλάκια, χάντρες μπλε και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Τον Τίμιο Σταυρό να φοράτε στο λαιμό σας και όλοι να φοράτε τον Τίμιο Σταυρό. Ήλι είναι. Έχεις χρήματα να τον κάνεις χρυσόν? Αν τον χρυσόν. Θέλεις ασημένιο? Θέλεις ξύλινον? Θέλεις με ένα σπάγκο κρεβασμένο από το λαιμό σου και όχι από μία χρυσή καβένα? Δικό σου θέμα είναι. Ένα μόνο, να είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όλοι να έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Όλοι να έχουμε τον Τίμιο Σταυρό κρεμασμένο από το λαιμό μας. Τώρα, τι θα είναι αυτός ο Τίμιος Σταυρός? Λέγει εδώ, φωτοειδής. Δεν θα είναι η παλαιά ύλη, αλλά θα είναι το σημείο, θα είναι το σύμβολο. Τι είναι τρόπο, ο Θεός ξέρει. Ξέρετε ότι κάποτε στις ημέρες του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, και υπάρχει μάλιστα και σχετική επιστολή η οποία διασώζεται. Λυπούμε, μάλιστα, εδώ είναι, σας καθυστερώ, εδώ έχει κάτι ακόμα του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρόν. Τώρα δεν μπορώ να το βρω. Που εφάνιε πάνω στον ουρανό της Ιερουσαλήμ και λέγει μάλιστα ποια σημεία του ορίζοντος έπιανε για πολλές ημέρες. Ήταν απλωμένος με φωτεινών τρόπων ο Τίμιος Σταυρός. Ήταν ένα σημείο αυτό. Κάπως έτσι μπορούμε να φανταστούμε, ο Θεός ξέρει πώς. Αλλά ένα πράγμα, δεν θα υπάρξει μάτι που δεν θα δει τον Τίμιο Σταυρό. Όχι από εκείνους που θα ζουν, αλλά και από εκείνους που θα έχουν αναστηθεί. Διότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και τότε θα δουν τον Τίμιο Σταυρό επί του ουρανού και πίσω από τον Τίμιο Σταυρό έρχεται ο Χριστός. Γι' αυτό εδώ λέγει, προάγει τον βασιλέα, δηλαδή προηγείται του βασιλέως. Του βασιλέως εννοείται Χριστού. Δηλούν τον σταυρωθέντα πρώτερον. Τι φανερώνει το σημείο του σταυρού? Εκείνον που σταυρώθηκε επί του σταυρού. Άρα τι αποτελεί το σημείο του σταυρού? Την ταυτότητα του σταυρωθέντος. Θέλετε να δείτε αυτήν την ταυτότητα πώς ακριβώς εκφράζεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως? Καταρχάς, με την εικόνα του αρνίου. Όπως ξέρετε, το αρνίον είναι το κατεξοχήν ζώον που προσεφέρεται ως θυσία. Όταν λοιπόν εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός ως αρνίον, η λεγόμενη θεολογία του αρνίου,
Διότι ενώ λέγεται «Υιός ανθρώπου» στα Ευαγγέλια, στην Αποκάλυψη λέγεται «το αρνίον». Το ίδιο είναι. Με το αρνίον εκφράζεται εκείνο που θα είχε το αρνίον. Δηλαδή τι, προσφέρεται θυσία. Αλλά προσφέρεται θυσία ο Θεός, αν είναι δυνατόν ποτέ. Η Θεία Φύσης. Τι προσφέρεται θυσία, η ανθρωπίνη φύσης. Άρα, με την εικόνα του αρνίου εκφράζεται η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η θυσία. Ακόμη είναι εκείνη η σόλικη, η αντιφατική σόλικη, αντιφατική, περίεργη εικόνα του εσφαγμένου και εστικότος αρνίου. Το αρνί που σφάχτηκε φέρει την πληγή της σφαγής και ταυτόχρονα στέκεται στα τέσσερα του πόδια. Πώς στέκεται στα τέσσερα πόδια αφού είναι σφαγμένο? Τι φανερώνει αυτό? Αυτό το αντιφατικό εκ πρώτης όψης δείχνει ότι το αρνίον, από πού ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι το αρνίον? Το είπε ο Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Λοιπόν, αυτό το αρνίον, ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπησε, αυτός τώρα εσφάγει. Πού, πώς? Επί του Σταυρού. Μετά όμως, τι έγινε? Αναστήθη. Άρα, στη μια εικόνα έχουμε δύο γεγονότα. Στη μια εικόνα, δύο γεγονότα. Το γεγονός της Σταυρώσεως και το γεγονός της Αναστάσεως. Που σταυρώνεται και αναστήνεται. Το εσφαγμένον και εστικός. Εστικός θα πει αυτό που στέκεται. Το εστικός, το κος με όμικρον, είναι ουδέτερο. Το εστικός θα αρνίον, αυτό το αρνί που στέκεται. Δηλαδή, αυτός που ανεστήθη. Έτσι, το σημείο του σταυρού τι δηλώνει? Πάντα και κατά κανόνα εκείνον που σταυρώθηκε. Γι' αυτό οι δαίμονες τρομάζουν μπροστά στον Τίμιο Σταυρό. Διότι ο Χριστός επί του Σταυρού εδειγμάτισε, το δι με ψιλον γιώτα, παραδειγμάτισε τον διάβολον με την ήττα του στα μάτια όλου του ουρανίου κόσμου, των Αγίων Αγγέλων. Προσέξτε όμως. Ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι δυνατόν ποτέ να χρησιμοποιηθεί από τον Αντίχριστον, ούτε από τις δυνάμεις τις σκοτεινές, δηλαδή από τον διάβολον. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Ξέρω, θα μου πείτε αυτή τη στιγμή, εμείς πήγαμε σε εκείνο τον ταλέπορο. Γιατί ταλέπορος είναι, τι άλλο μπορεί να είναι? Το Χρήστο στο Γάζορο. Το Χρήστο τον Μπάρμπα, επίθετό του είναι Μπάρμπας. Πήγαμε εκεί και είδαμε να έχει εικόνες. Έχει και τον Τίμιο Σταυρό. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν εκεί να χρησιμοποιεί αυτός ο άνθρωπος τον Τίμιο Σταυρό και να επικαλείται τους δαίμονες? Είναι δυνατόν ποτέ? Ξέρουμε όμως, και σας το βεβαιώνουμε και σας το ξαναβεβαιώνουμε, και δεν θα πάψουμε κατά καιρούς να το λέμε, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι medium, είναι μάγος, είναι φοβερός, ενεργεί με δυνάμεις σκοτεινές, με το διάβολο ενεργεί, και δεν έχει ίχνος ενεργίας Θεού. Μα πώς? Διότι δεν τρέπονται οι σφυγίνοι δαίμονες με την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, θα μου πείτε? Μάλιστα, σας απαντώ. Άφησε ο Χριστός τον διάβολο να τον σταυρώσει? Ναι. Παρακαλώ, προσέξτε την ερμηνεία. Άφησε ο Χριστός τον διάβολο να τον σταυρώσει? Ναι. Αφού τον άφησε ακόμη τον διάβολο πιο μπροστά να τον σηκώσει στον αέρα, ποιος ο διάβολος? Κατανόητο πράγμα. Ο διάβολος να σηκώσει τον Θεό στον αέρα, κατανόητο. Και πού τον τοποθέτησε? Επάνω εις το γήσον του ναού του Σολομώντος.
Μετά από εκεί πού? Σε όρος υψηλών. Τον μετέφερε δια του αέρος. Δεν έπαθε τίποτα το ανθρώπινο σώμα του Χριστού, δηλαδή να αλλοιωθεί. Μην ξεχνάτε ότι τέτοια μεταφορά έχουμε και από το Θεό και από το διάβολο. Από το Θεό είναι η μεταφορά του Φιλίππου, όταν μιλούσε με τον Αιθίωπο εκείνο εις πράξη των Αποστόλων, του διακόνου του Φιλίππου, και από εκεί τον μεταφέρει το πνεύμα του Άγιον, τον Άρπακτο, τον Αγαλική, ή εκείνον τον κάποιον Ισραηλίτη που από την Ιερουσαλήμ τον μετέφερε στη Βαβυλώνα, στο λάκκο των Λεόντων που ήταν ο Δανιήλ, για να του δώσει φαΐ, πόδροπο το πήγαινε στο βοράφι στους εργάτες εκεί στην Ιερουσαλήμ κοντά. Και τον πήγε 500 χιλιόμετρα μακριά το πνεύμα του Θεού. Τον άρπαξε, λέει, άγγελος, με τα ρίζου, το ρίμι όμικρον γιώτα, με τα θορύβου. Τον άρπαξε από εδώ, ώσπου να καλό. Κοιτάξτε, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, τι μου συμβαίνει. Βρέθηκε απάνω από το λάκκο των Λεόντων. Αρπάζει ο διάβολος. Ναι. Ναι, αρπάζει τον Κύριο. Και πού τον πήγε? Στο αίτωμα του ναού του Σολομώντος. Από πού? Από την έρημο. Λοιπόν, τι θα έλεγε κανείς εδώ πέρα? Το επέτρεψε ο Χριστός αυτό? Το επέτρεψε. Το άφησε? Το άφησε. Αφήνει λοιπόν τώρα τον διάβολο να τον σταυρώσει. Ποιοι? Τα όργανά του, οι άρχοντες. Αφήνει τον σταυρώσει. Πώς θεωρείται εδώ τώρα ο Χριστός κατά παραχώρηση? Ως, προσέξτε, μια λέξη που θα σας πω τώρα, ως εχμάλωτον. Ακόμη μια λέξη, ως εγκλωβισμένον. Λοιπόν, οι μάγοι χρησιμοποιούν τον τίμιον σταυρών, αλλά ως σταυρών εχμάλωτον ή εγκλωβισμένον. Ποιος είναι αυτός τώρα ο εγκλωβισμένος σταυρός ή ο εχμάλωτος σταυρός? Τον χρησιμοποιεί ο μασονισμός, διότι μες στο μασονισμό υπάρχει μαγεία. Μη σας κάνει εντύπωση, αν βέβαια το πείτε αυτό σε έναν τέκτονα, θα σας πει μα τρελός είναι αυτός που κάθε και σας λέει τέτοια παραμύθια. Δεν είναι καθόλου τρελός, ξέρει τι λέει. Πως τώρα εγκλωβίζεται ο τίμιος σταυρός και μένει ανενέργητος? Κάνουν ένα σχήμα, ένα τρίγωνο με τη μύτη κάτω. Είναι το τρίγωνο των μασόνων με τη μύτη κάτω, και μέσα βάζουν το σταυρό. Μήπως σας θυμίζει αυτό το τρίγωνο με το σταυρό στη μέση τίποτα? Είναι το σήμα της Χάν και της Χέν. Είναι το σήμα της Χάν και της Χέν. Και μάλιστα Χριστιανική Ένωση Κορασίδων, Νεανίδων, Χριστιανική Ένωση Νεανίδων, και το άλλο, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, Χάν, Χριστιανική Αδελφότης Νέων. Μασονικά κατασκευάσματα είναι αυτά. Και βάζουν το χριστιανισμό, γιατί όχι? Γιατί όχι? Είναι μεγάλοι απατεώνες. Γιατί ο διδάξας, ο πρώτος διδάξας, ποιος? Ο διάβολος, είναι ο μεγάλος απατεώνας, ο σφετεριστής τίτλων του Χριστού. Και έτσι λοιπόν, όταν σου βάζει την κονκάρδα με το δίμιο σταυρό μέσα στο τρίγωνο, το τρίγωνο είναι γνωστό ότι είναι το σύμβολο των μασόνων. Δεν βάζουν τρεις τελίτσες παντού σε σχήμα τριγώνου? Όταν θα γράψουν τον, για τον ΜΑΤ, κάθε έγγραφο φέρει απάνω εις δόξαν του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος. Κάθε αρχικόν της κάθε λέξεως, ας πούμε εις το έψιλον, εις μετά το δόξα, το δέλτα, του το ταφ, τα γράμματα τα χωρίζουν με τρεις τελίτσες το καθένα. Το κάθε ένα από τις τρεις τελίτσες είναι ένα τρίγωνο.
Έτσι, μέσα στο μασονικό τρίγωνον εγκλωβίζουν τον Τίμιο Σταυρό και το λέγουν ότι εχμαλωτίζουν τον Τίμιο Σταυρό. Δηλαδή, Χριστέ, εγώ ο Αιωσφόρος, ο διάβολος, σε νίκησα. Εσύ μην νίκησε ο Σταυρό, έχω τους δικούς μου. Ποιοι, τους τέκτονες. Και αυτοί είναι οι δικοί μου και αυτοί τώρα έρχονται με δική μου εγώ εντολή να σε εγκλωβίσουμε. Τι μπορείς να κάνεις? Τι λοιπόν μπορείς να κάνεις? Σε έχω εγκλωβισμένο. Τι μπορείς να κάνεις? Και ο Χριστός για να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους κάνει μέσα στην ιστορία ό,τι έκανε πρωτοτύπος τότε, επί του τότε σταυρού του, που άφησε τον διάβολο να τον σταυρώσει. Και να λέγουν, όπως τότε οι αρχιερείς, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από τον σταυρό. Ο Χριστός όμως δεν κατέβηκε από τον σταυρό. Και τους αφήνει λοιπόν, τους ανθρώπους της κάθε εποχής, να μένει ανενέργητος ο Τίμιος Σταυρός για να βρίσκονται στην πλάνη. Να βρίσκονται στην πλάνη, που είναι η τελευταία τιμωρία, όχι παιδαγωγική αλλά καταδικαστική. Γι' αυτό εκείνοι που πάνε στους μάγους και ξαναπάνε και ξαναπάνε και χρησιμοποιούν τις εικόνες από τον Τίμιο Σταυρό, φοβούμε μήπως δεν δέχονται τιμωρία παιδαγωγική από το Θεό για να διορθωθούν, αλλά τιμωρία καταδικαστική, που είναι η πλάνη. Θέλετε ακόμη να σας πω ένα παράδειγμα? Όπως θα γνωρίζετε, για να δείτε τι ενεργεί και τι δεν ενεργεί, όπως θα γνωρίζετε, ο 18ος βαθμός της μασονίας είναι ο βαθμός των ροδοσταυρητών ή ροδοσταύρων. Αυτοί χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό. Εξού και ροδοσταυροί λέγονται. Είναι, προσέξτε, από την τελετή μοιήσεως στον 18ο βαθμό υπάρχει ένας σταυρός. Θα σας πω μόνο λίγα, γιατί έχει κι άλλο πλαίσιο το θέμα. Υπάρχει στο κέντρο του σταυρού ένα ακάνθινο στεφάνι. Στο κέντρο του ακάνθινου στεφανιού υπάρχει ένα ρόδον κόκκινο, ένα τριαντάφυλλο. Εξού και ροδό σταυρός. Δηλαδή τριαντάφυλλον και σταυρός. Ροδό σταυρός. Βεβαίως βάζουν και την επιγραφή εκείνη που έβαλαν τότε οι Εβραίοι για τον Χριστό: Ιησούς ο Ναζαρέος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Τη βάζουν λατινικά. Αυτές οι τέσσερις λέξεις, τα αρχικά των τεσσάρων λέξεων, Ιησούς, τώρα δεν θα σας πω πιο λεπτομέρειες, τα έχω πει στο κατηχητικό σχολείο αυτά, Ιησούς Ναζαρέος Νι και τα λοιπά, Ρεξ βασιλιάς Ιουδαίων, των Ιουδαίων, πώς τα ερμηνεύουν οι ερυθρόσταυροι μασόνοι του 18ου βαθμού? Ακούστε, δεν βάζουν τις λέξεις που γράφτηκαν επάνω στο σταυρό, αλλά βάζουν άλλες λέξεις με τα ίδια αρχικά. Και θα πει δια του πυρός, το πρώτο ας πούμε, ίγνε, δια του πυρός, ίγνης, φωτιά θα πει, πυρ, ίγνε, δια του πυρός, η φύσης νάτουρα, όχι Ναζωραίος, νάτουρα, φύσης, ανανεούται ολοσχερός. Αυτές τις τέσσερις λέξεις. Η φύσης δια του πυρός, ή δια του πυρός η φύσης ανανεούται ολοσχερός. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό ο Σταυρός αυτός. Δίνουμε άλλη σημασία.
ότι είναι τα δύο φύλλα, ότι είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ότι είναι ας πούμε ο ησημερινός και κάποια άλλα πράγματα, ότι είναι ο θάνατος και η ζωή, ο θάνατος είναι η κάθετος γραμμή και ο θάνατος είναι η οριζοντία που κόβει τη ζωή, ό,τι θέλετε βάλτε. Είναι πολλά που δίνουν συμβολικά στο συμβολικό αυτό σχήμα. Και στο τέλος έχουν τίνο σταυρό με τον ιερόφυλλο, ένα ιερογλυφικό. Ένα ιερογλυφικό που εκφράζει, δηλαδή ξέρετε τα ιερογλυφικά, δεν είναι βεβαίως, είναι σχήματα. Όπως βάζουμε ένα πουλάκι, βάζουμε έναν άνθρωπο, βάζουμε ένα σκαμνί και υποδηλώνουμε τη μια λέξη. Το σκαμνί, η καρέκλα, το σκαμνί. Και το ζωγραφίζουμε. Αυτό που ζωγραφίζουμε λέγεται ιερογλυφικό. Ο Τίμιος Σταυρός, όχι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι ένα ιερογλυφικό όλων αυτών των συμβολικών πράξεων. Πιστεύουν στον Χριστό? Μόνο στον Χριστό δεν πιστεύουν. Όταν λέγουν ότι η φύση ανανεούται δια του πυρός, ολοσχερός, σημαίνει πιστεύουν στην φύση χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, η οποία δεν έχει ανάγκη από το Θεό για να ανανεώνεται. Απλώς είναι, θα λέγαμε, το πυρ των στοικών φιλοσόφων που ανανεώνει την δημιουργία, τον κόσμο. Έχει καμία σχέση αυτό με τον Χριστό, με τη θεολογία, τίποτα. Αφού τέτοια πλανεμένα πράγματα πιστεύουν και θέλουν, τότε αφήνει ο Χριστός να χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρόν του με αυτήν την έννοια. Με αυτήν την έννοια. Και δεν ενεργεί εκεί ο Τίμιος Σταυρός σαν Τίμιος Σταυρός, απλούστατα. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, αφού φτάνουν στο σημείο αυτό, ενώ κρατάνε τον Σταυρόν, στο τέλος για αυτούς να είναι η απώλεια και η πλάνη. Αυτό θα πει ότι σας είπα εχμάλωτος και εγκλωβισμένος σταυρός. Ναι, αν το θέλετε αυτό το εχμάλωτος και εγκλωβισμένος, το κάνουν και οι μάγοι αυτό. Όχι μόνο οι τέκτονες, το κάνουν και οι μάγοι. Ο μάγος για να ενεργήσει κάνει το εξής. Είναι κάτι από τις γνωστές πράξεις της μαγείας. Θα βγει θεϊπή στο φεγγάρι ή στην αστροφεγγιά τη νύχτα, θα βγει μεσάνυχτα και τι κάνει? Κάνει ένα κύκλο. Ένα κύκλο. Ας πούμε 2 μέτρων, θα λέγαμε διάμετρος, ή 1 μέτρο, αναλόγως. Θα ενεργήσει εκεί μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Κάτω στον κύκλο, χάμω στο χώμα, το χαράει τον κύκλο αυτό, που σημαίνει ότι το έξω από, από την περιφέρεια του κύκλου, ο έξω χώρος, είναι βέβυλος. Ο έξω χώρος είναι εκείνος επί του οποίου θα ενεργήσει ο μάγος με τις πονηρές δυνάμεις, το διάβολο. Μέσα στον κύκλο θα χαράξει χάμω στο χώμα τον Τίμιο Σταυρό, επί του οποίου πατάει ο μάγος. Λέει, τον πατάω το Σταυρό. Και αφού πατάω τώρα το Σταυρό, επικαλούμε τις δυνάμεις του σκότους. Ενεργεί έτσι ο Τίμιος Σταυρός? Όχι. Γιατί? Διότι τους τιμωρεί ο Χριστός με την πλάνη. Διότι δεν τον δέχονται σαν το Σταυρό του Χριστού, αλλά πατούν το Χριστό του Σταυρού, το Σταυρό του Χριστού. Είναι ακρεφνός όργανα του Σατανά. Μάλιστα. Απήντησαν σε μια τυχόν ένσταση, απορία. Πώς αφού έχει εικόνες, πώς αφού έχει σταυρό, ενεργεί έτσι? Θέλετε κάτι άλλο? Πάρτε τα αναστανάρια. Ποιος δεν ξέρει τα αναστανάρια? Οι αναστανάριδες πώς ενεργούν όπως ενεργούν? Τι κρατούν? Την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Είναι δε γνωστόν, όταν εικονίζουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, τι κρατούν στη μέση? Τον Τίμιο Σταυρό. Κι όμως δεν πετυχαίνουν αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που πετυχαίνουν
την ακαΐα στα πόδια τους, παρά μόνο κρατούνται στην εικόνα του Τιμίου Σταυρού. Συγγνώμη, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Πού είναι και ο Τιμίος Σταυρός? Πώς γίνεται αυτό, αφού είναι 100% απομεινάρι παλαιών, θα λέγαμε, θρησκευτικών τελετών, μυστηρίων προχριστιανικών και συνεπώς δαιμονικών? Πώς γίνεται αυτό? Η απάντηση είναι σε ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Δηλούν λοιπόν όταν θα εμφανιστεί ο Τίμιος Σταυρός στον ουρανό, ο φωτεινός, ο φωτοειδής, θα δηλώνει τον Σταυροθέντα πρώτερον. Θα είναι η ταυτότητά του. Εγώ είμαι εκείνος που με σταυρώσατε. Είναι οι δόντες, οι πρώτερον εκεντήσαντες κλπ. Για να τον δουν εκείνοι που πρώτα τον είχαν εκεντήσει, περιπέξει, ηρωνευτεί, σταυρώσει, λογχύσει. Ποιοι? Οι επιβουλεύσαντες Ιουδαίοι. Κόψονται φυλέ κατά φυλάς. Αυτό πρέπει να σας πω ότι το προφητεύει και ο Ζαχαρίας. Είναι στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 10 και 12. Φιλέ κατά φυλάς. Λέγοντες. Τι θα λέγουν? Δεν είναι όμως οι Ιουδαίοι μόνο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτό το φιλέ κατά φυλάς, να σας το εξηγήσω λιγάκι. Είναι μια εικόνα. Διότι οι Εβραίοι πια δεν έχουν φυλές. Είναι γνωστό ότι οι φυλές διατηρήθησαν μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Τόσο χρειάζονται. Γιατί? Δια να πραγματοθεί η προφητεία ότι ο Χριστός θα ήρχεται από τη φυλή του Ιούδα. Επέρασαν ολόκληρη περιπέτεια στη Βαβυλώνα και διατηρήθησαν τα αρχεία των φυλών. Ακριβώς διότι έπρεπε να επαληθεύσει η προφητεία του Ιούδα. Σημειώστε δε ότι οι 10 φυλές ήδη είχαν χαλάσει, γιατί προηγήθηκε κάπου 100 χρόνια πιο μπροστά η αιχμαλωσία των Ασσυρίων στην Νινεβή. Δεν ενδιέφεραν όμως πια εκείνοι. Έμειναν μόνο οι 2 φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Έπρεπε λοιπόν να επαληθευθεί η γραφή. Όταν επαληθεύθηκε ότι ο Χριστός ήρθε από τη φύλη του Ιούδα, ένα από τα σημεία του Μεσσίου, από τη φύλη του Ιούδα, κατόπιν ήταν περιττή πια η διάκριση των φυλών. Και το 70 μετά Χριστόν, όταν κατεστράφη η Ιερουσαλήμ και εσκορπίστηκαν οι Εβραίοι τι δεκακίσια σαν τα παιδιά του λαγού σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν πια φυλές. Πώς λοιπόν εδώ λέγει ο προφήτης αυτό? Να σας το πω πώς το λέει. Στην Αποκάλυψη ομιλεί περί 12 φυλών. Ποιες είναι αυτές οι 12 φυλές? Αν προσέξετε, εκεί δεν αναφέρει τις παλιές 12 φυλές, αλλά υπάρχει μία διαφορότροπος αρρύθμισης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όλα τα έθνη της γης. Αυτό είναι όλο. Να σας το πω αλλιώτικα. Όταν ο Χριστός είπε θα καθίσετε εσείς οι 12 Απόστολοί μου επί 12 θρόνων κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ποιες 12, αφού δεν θα υπήρχαν πια? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το σύνολο της ανθρωπότητας. Το σύνολο της ανθρωπότητας. Και συνεπώς, ποιοι κόψονται? Δεν ποιοι κόψονται. Αυτός που κάνει κοπετών, κόπτομαι. Αυτός που κάνει κοπετών. Ξέρετε τι είναι ο κοπετός? Να χτυπάω το στήθος μου δυνατά και να ξεριζώνω τα μαλλιά μου. Δείγμα εσχάτου ακραίου πένθους
και υπερβολική λύπη. Θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων λίγο πιο κάτω ότι στον θάνατο του Στεφάνου έκαναν κοπετόν. Θα το δούμε εκεί γιατί έγινε κοπετός. Το λέμε και στη γλώσσα μας. Έγινε κοπετός. Δηλαδή, εκδηλώσεις λύπης σε ακραίων βαθμών. Βέβαια, δεν θα υπάρχει τίποτα περισσότερο κανείς πια να πενθήσει όταν δει τα τεκμήρια, εκείνα που θα του αποδεικνύουν το μεγάλο του λάθος στη ζωή. Ότι πήρε δρόμο λανθασμένον. Λοιπόν, πρόκειται περί ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Σε τι? Όσοι μέσα στην ιστορία εσταύρωσαν και εξεκέντησαν τον Υιόν του Θεού. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τους Φιλιππησίους ότι πενθεί για εκείνους που έκαναν την κοιλιά τους Θεό και ανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού? Είναι οι χριστιανοί, γιατί περί χριστιανών ομιλεί και ο Απόστολος Παύλος, είναι οι χριστιανοί που αρνήθηκαν το ασκητικό στοιχείο και αναζητούν τον χριστιανισμό να τον κάνουν πολιτισμό. Δηλαδή, να δώσουν το στοιχείο της ανέσεως. Αυτοί ανασταυρώνουν τον Χριστό του Χριστού. Γιατί? Διότι σταυρώνουν τον Χριστό, αλλά δεν σταυρώνουν τον εαυτό τους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εγώ, λέει, έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο. Είμαι σταυρωμένος. Αρνείται λοιπόν ο χριστιανός που θέλει να κάνει το χριστιανισμό πολιτισμό και να βγάλει το στοιχείο της ασκήσεως. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι θα κάνουμε και θα κάνουμε? Τι θα κάνετε? Έτσι και έβγαλες, άνθρωπε, το ασκητικό με την έννοια του ασκούμε, με την έννοια της σταυρικής ζωής, όχι του μοναχισμού, της σταυρικής ζωής που ανήκει σε κάθε πιστόν, δεν είναι για τους μοναχούς. Προσέξτε παρακαλώ. Θα φάνε πλάνη να πιστεύουμε ότι ανήκει αυτό μόνο στους μοναχούς. Είναι το ασκητικό στοιχείο με την έννοια του να λέμε σε πάρα πολλά πράγματα του κόσμου τούτου ένα όχι. Να λέμε ένα όχι. Εκείνος που θα το βγάλει αυτό και θα μεταβάλει το χριστιανισμό σε άνεση, σε επίγειον παράδεισον, σφάλεται και φέρεται χαρακτηριζόμενος από αυτήν την Αγία Εγγραφή ρητός και κατηγορηματικός. Γιατί εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έκαναν την κοιλιά του στη Θεό. Κοιλιά, ξέρετε τι θα πει? Άνεση. Να φάω είναι το φαΐ και το ποιή. Να το πω λιγάκι έτσι, το έχω κι άλλη φορά πει. Είναι το ποιή. Δηλαδή το να πίνεις και να τρως και να διασκεδάζεις και να ζεις. Να ζεις χωρίς καμία δυσκολία στη ζωή σου. Αυτοί είναι οι σταυρωτές, οι ανασταυρωτές του Χριστού μέσα στην ιστορία. Αυτοί θα δουν τον σταυρόν, το σύμβολο της θυσίας και της ασκήσεως, και τότε κόψονται. Αλλά μάταια και ανώθελα πια. Διότι αυτός ο κοπετός και αυτό το πένθος δεν έχει τίποτα να βγάλει. Δεν είναι η κατά Θεόν λύπη που οδηγεί στην μετάνοια. Εδώ είναι εκείνο που πια δεν μπορεί τίποτα πλέον να κάνεις. Λέγοντες τι? Ούτως εστίν οραπιστείς. Μα αυτός είναι εκείνο που ραπίσαμε. Ούτως εστίν αυτός είναι ου εις το πρόσωπον ενέπτυσαν εκείνοι. Αυτοί που φτύσαν στο πρόσωπό του τότε. Μήπως δε φτύνουμε όταν λέμε ποιος είναι ο Χριστός? Διάβαζα σε ένα μασονικό βιβλίο τι λένε για τον Χριστό και για τη Θεοτόκο. Δεν θέλω να σας το πω. Βέβαια δεν πρωτοτυπούν οι ταλέποροι. Τα έχουν πάρει από εκείνον τον διαβόητον Πορφύριον και τον Κέλσον. Ο Πορφύριος βέβαια ήταν μαθής του Κέλσον και αντιγράφει τον Κέλσον.
που του έδωσε την αποστομωτική απάντηση ο Οριγένης. Είναι τόμος ολόκληρος. Κατά Κέλσου, κατά Κέλσου, εναντίον του Κέλσου. Είπε φοβερά πράγματα. Όλοι οι άθεοι και οι αρνητές του Χριστού από εκεί αντλούν, από τον Κέλσον και τον Πορφύριον. Ιδωλολάτρε ήσαν, ε? Διανοούμενοι ιδωλολάτρε. Τι λένε? Απίθανα πράγματα. Αν σας έλεγα ότι εσείς γεννηθήκατε από μια μάνα που ήταν πόρνη, θα ήταν τιμητικό για σας? Ή θα εστεναχωριόσαστε? Η Θεοτόκος που είναι η Πάναγνη, η Παρθένος, η υψηλωτέρα των ουρανών, βρίζεις έτσι? Τι κάνεις? Απλούστατα, φτύνεις. Αυτός είναι εκείνον που τον φτύσαμε. Αυτός είναι εκείνος που του δώσαμε το ράπισμα. Αυτός είναι. Φτύνεις, ποιο φτύνεις άνθρωπο? Εκείνο το γνωστό, πολύ γνωστό, το ξέρετε όλοι, σχήμα. Εκείνος που φτύνει τον ήλιο, δεν φτάνει βεβαίως τον ήλιο το φτύσμα του. Απλώς ξανακατεβαίνει πάλι κάτω το φτύσμα και πέφτει στη μούρη του. Ούτως εστίν ον δεσμής περιδευλίκασεν. Αυτός είναι εκείνος που τον έδεσαν. Ούτως εστίν ον σταυροθέντα πρώτερον εξυφτέλησαν. Αυτός είναι εκείνος τον οποίον σταύρωσαν και πριν τον σταυρώσουν τον εξυφτέλησαν και τον διεπόμπευσαν βάζοντάς του κόκκινη πορφύρα, όπως του βάλε και ο Πιλάτος, του βάλε και ο Ηρώδης, για να τον διαπομπεύσουν ως ψευδό βασιλέα. Πού φύγομεν από προσώπου της οργής σου, ερούσιν? Θα πούν, από πού να φύγομαι, πού να ξεφύγομαι από το πρόσωπο της οργής σου? Και εδώ δείτε παρακαλώ, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας το θέμα της ελευθερίας, ευκαίρος ακαίρος όπου βρίσκω κάτι το λέγω και το ξαναλέγω. Αν ήσαν οι άνθρωποι ελεύθεροι όπως την εννοούν την ελευθερία, να διαλέγω το καλό ή το κακό χωρίς να μου κάνεις παρατήρηση, ούτε ο Θεός να με καταδικάσει. Εδώ γιατί με καταδικάζει ο Θεός? Άρα δεν σημαίνει ελευθερία εκλογή καλού ή κακού. Όχι, δεν είναι αυτό ελευθερία. Η ελευθερία είναι ότι μπορώ βέβαια να κάνω το κακό, αλλά δεν πρέπει να το κάνω. Δεν με συμφέρει να το κάνω, γιατί υπάρχει η κόλαση. Αγγελικών στρατιών περιβαλλουσών ουδαμού φυγήν δυνήσονται. Γύρω οι άγγελοι. Ένα ωραίο σχήμα εδώ. Από πού θα φύγεις? Από πού άνθρωπε θα φύγεις? Μυριάδες μυριάδων άγγελοι σε επιτηρούν. Ένας άγγελος μόνο να ήταν θα σε επιτηρούσε. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος θα σε επιτηρούσε. Από πού θα φύγεις? Πού θα ξεφύγεις? Ύστερα μην ξεχνάς άνθρωπε, ταλέπορε και φτωχέ, ότι ανεστήθεις από τους νεκρούς και είσαι καταδικασμένος να μην πεθάνεις ξανά. Είσαι καταδικασμένος να μην πεθάνεις ξανά. Φόβος της εχθρής του Σταυρού το σημείον και χαρά της φύλης της εις αυτόν πιστεύσασιν ή κηρύξασιν αυτόν ή υπερ αυτόν, συγγνώμη, υπέρ αυτού παθούσιν. Φόβος και τρόμος εις τους εχθρούς του Σταυρού. Να δουν εκείνο που ενέπαιξαν στη ζωή τους, που περιεφρόνησαν στη ζωή τους. Αλλά μεγάλη χαρά εις εκείνους που είναι φίλοι του Σταυρού. Εκείνοι που πίστεψαν εις τον Τίμιο Σταυρό. Εκείνοι που κήρυξαν τον Τίμιο Σταυρών, ή καλύτερα αυτοί που πίστεψαν εις εκείνον που σταυρώθηκε εις τον Χριστόν. Εκείνοι που κήρυξαν εκείνον που σταυρώθηκε εις τον Σταυρών, ή εκείνοι που έπαθαν, εμαρτύρησαν υπέρ εκείνου
που εσταυρώθη εις των σταυρών. Τις άρα μακάριος τότε ως φίλος Χριστού ευρεθήσετε. Ποιος θα είναι κύριος ο ευτυχισμένος που θα βρεθεί τότε φίλος του Χριστού? Ποιος θα είναι? Ου καταφρονεί των οικείων δούλων ότος ούτος ένδοξος βασιλεύς, ο υπό των αγγέλων δορυφορούμενος, ο του πατρός σύνθρονος. Δεν καταφρονεί, δεν περιφρονεί τους δικούς του ανθρώπους, τους δούλους του, τους ανθρώπους, τους δικούς του, εκείνοι που πίστεψαν, που πέθαναν για αυτόν, εκείνος που είναι τόσο ένδοξος βασιλιάς, αυτός που δορυφορείται υπό των Αγίων Αγγέλων, αυτός που είναι σύνθρονος στον ίδιο θρόνο με τον Πατέρα, δηλαδή και ως Θεός και ως άνθρωπος. Η Ναγάρ μη συμφυρώσιν η εκλεκτή μετά των εχθρών, αποστέλει τους αγγέλους αυτού μετά σάλφιγγος μεγάλης και επισυντάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων. Δια να μην συμφύρονται, λέγει, άπιστοι με τους πιστούς, οι υποψήφοι κολλασμένοι με τους υποψηφίους να λάβουν τον στέφανον της βασιλείας, στέλνει τους Αγίους Αγγέλους. Τι να κάνουν? Να επισυνάξουν τους εκλεκτούς από τα τέσσερα σημεία, τέσσερους ανέμους, τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι θα βρεθούμε πρώτου βήματος του αδεκάστου Κριτού. Είτε πνιγήκαμε στη θάλασσα, το λέγει αυτό μάλιστα πολύ περιγραφικά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είτε μας έφαγαν τα θηρία, είτε πεθάναμε των φυσικών θάνατων στο κρεβάτι μας και μας έθαψαν σε ένα τάφο, είτε καήκαμε, είτε έπεσε μία βόμβα και μας έκανε λιώμα, όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι όλοι θα αναστηθούν και θα είναι παρόντες, είτε πέθανα στην Ελλάδα, είτε στο Βόρειο Πόλο, είτε στην Σελήνη γιατί πήγαμε ένα δορυφόρο, ή στον Άρη, ή έξω από το πλανητικό μας σύστημα, όπου και αν άφησα τα κοκαλάκια μου, όπου και αν πέθανα, θα μαζευτώ, θα με μαζέψουν οι Άγιοι Άγγελοι και θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε μπροστά εις τον θρόνο του Χριστού. Υπάρχει δε σαφής η διάκριση. Ο Κύριος το λέγει, θα μας το πει και ο Άγιος Κύριος παρακάτω, με την εικόνα των προβάτων και των κατσικιών. Υπάρχει μία σαφής διάκριση. Έτσι θα είναι, εικόνα είναι αυτό. Θα δείξει τους εκείνους που θα σωθούν και εκείνοι που δεν θα σωθούν. Ενός του Λότ ου κατεφρόνησεν. Πως άρα πολλών δικαίων καταφρονήσει? Αυτός ο Θεός κατέβηκε να σώσει τον Λότ. Ενθυμηθείτε παρακαλώ την, εκείνο το καταπληκτικό της φιλοξενίας του Αβραάμ, όταν οι τρεις άγγελοι φιλοξενούνται από τον Αβραάμ εις τύπον του Θεού, του Αγίου Τριεδικού Θεού, και τρεις άνδρες ήσαν. Ο ένας έμεινε μετά του Αβραάμ και διαλέγεται. Οι δύο κατέβηκαν, γιατί ήταν πιο κάτω, θα λέγαμε τοπογραφικά, εις τα Σόδωμα. Οι δύο ποιοι είναι? Εις τύπον του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο Αβραάμ είναι ψηλότερα εις τύπον του ουρανού. Εκείνοι που κατεβαίνουν είναι εις τύπον της γης, της αμαρτωλής γης. Ποιος κατέρχεται εις την ιστορία, εις τον κόσμο? Ποιος τέλεται? Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα μένει μέσα στην ιστορία, μένει στην Εκκλησία. Αυτοί κατέβηκαν για να σώσουν τον άνθρωπο, τον Λότ. Γιατί λέει έναν άνθρωπο?
διότι θα εσώζεται και η γυναίκα του χάρις εις τον άνδρα της. Αλλά δεν σώθηκε αυτή, διότι ξέρετε την ιστορία, οι κόρες του δεν ήταν και πολύ ευσεβείς, αλλά χάρις εις τον πατέραν των σώθηκαν και αυτές. Ώστε ουσιαστικά για έναν άνθρωπο κατέβηκε ο Θεός για να τον σώσει. Λέγει εδώ τώρα, για έναν άνθρωπο κατέβηκε ο Θεός να τον σώσει. Δεν θα σώσει όλους εκείνους που επίστεψαν και μαρτύρησαν υπέρ αυτού? Δεν κατεφρόνησε λοιπόν έναν άνθρωπο και θα καταφρονήσει όλους τους δικαίους της ιστορίας? Δεύτε, η ευλογημένη του πατρός μου ερή τότε, της τότε νεφελώδεσιν άρμασιν εποχουμένης και υπό αγγέλων συλλεκτήσιν. Τι θα πει? Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα.